Στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, προς την κυβέρνηση, και πρέπει να το πάρουν υπόψη τους, γιατί δεν ξεμπερδεύουν εύκολα με τους συνταξιούχους, με τους απόμαχους της δουλειάς, αλλά όχι του αγώνα. Να σταματήσουν να μας κοροϊδεύουν με ψίχουλα αυξήσεις και επιδόματα φτώχειας. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θέλουμε αυξήσεις για όλους τους συνταξιούχους. Θέλουμε το δώρο των Χριστουγέννων για όλους τους συνταξιούχους. Κύριε Υπουργέ της Οικονομίας, τι είναι αυτά που λέτε ότι τέλος τα δωράκια? Αυτά είναι δικά μας χρήματα. Είναι πληρωμένα, τα διεκδικούμε. Δεν ζητάμε χάρες ούτε δωράκια. Θέλουμε τα αναδρομικά μας που μας χρωστάτε. Καλά κάνουν οι δικαστές και διεκδικούν τα αναδρομικά τους. Αλλά δεν μπορούν να αποφασίζουν άλλα για τους ίδιους και άλλα για τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Ρωτάμε την κυβέρνηση και όσους συμφωνούν με αυτές τις πολιτικές, ξέρουν αλήθεια πώς βγαίνει ο μήνας όταν κάποιες συντάξεις δεν φτάνουν για το πρώτο δεκαήμερο και γιατί οι άλλες δεν φτάνουν για όλο το μήνα? Σκέφτονται πώς θα βγει ο χειμώνας για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα που πρέπει να κάνουν επιλογές αν θα πρέπει να έχουν φαγητό, φάρμακα ή να ζεσταθούν? Επικαλούνται συνέχεια την ανάπτυξη. Πανηγυρίζουν ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα για την Ευρώπη. Άλλαξε κάτι τα προηγούμενα χρόνια με τη βελτίωση της ζωής μας και δεν το πήραμε χαμπάρι? Αλλάζει κάτι προς το καλύτερο για το επόμενο διάστημα με τα μέτρα που μας προτείνουν? Επικαλούνται συνέχεια τα δημοσιονομικά. Αυτά γιατί δεν τα λογαριάζουν όταν δίνουν δις για εξοπλιστικά προγράμματα που δεν έχουν καμιά σχέση με την άμενα, αλλά με τη βαθιά εμπλοκή στον πόλεμο της Ουκρανίας στη Μέση Ανατολή για τη στήριξη ουσιαστικά του Ισραήλ στο μακυλιό απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό? Μέσα από τη συγκέντρωσή μας ζητάμε τώρα να σταματήσει αυτό το μακυλιό στη Γάζα, να γυρίσουν πίσω οι φρεγάδες, να γυρίσουν πίσω οι φαντάροι μας. Όλοι γνωρίζουμε πως ένα μέρος από αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να διατεθούν για τις συντάξεις μας, για τους μισθούς των εργαζομένων, για την υγεία, που η κατάσταση στα νοσοκομεία και στις δομές υγείας είναι απελπιστική, στην παιδεία. Αλήθεια, πώς βρέθηκαν τα 6,3 δις που χαρίστηκαν στους μεγάλους ιδιώτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, φυσικά με το αζημίωτο, αφού πολλοί μεγαλοδημοσιογράφοι μέσα από τα κανάλια τους έχουν γίνει λαγοί των κυβερνητικών επιλογών? Είτε αυτό αφορά την προπαγάνδα τους ότι δίθεν συνταξιούχοι πήραν και έχουν να παίρνουν πολλές αυξήσεις αναδρομικά, είτε αφορά τους συναδέλφους μας, τους ΕΒΕ, τους αυτοαπασχολούμενους, που με το νέο νόμο τους βαφτίζουν όλους φοροφυγάδες, κάνοντας πλάτη σε αυτούς που πραγματικά φοροδιαφεύγουν, νόμιμα οι μεγάλοι όμιλοι που συγκεντρώνουν αμύθιτο πλούτο. Συνεχίζουμε. Όπως το 2018 τους αναγκάσαμε να πάρουν πίσω κάποιες αποφάσεις που θα εφάρμοζαν, έτσι και τώρα θα τους αναγκάσουμε να σκεφτούν καλύτερα σε ό,τι σκέφτονται για εμάς χωρίς εμάς. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά για τις 24 του μήνα, μαζί με τους συναδέλφους μας από όλη την Ελλάδα, να βουλιάξει η Αθήνα να πάρουν το μήνυμά μας. Γεια σας.